κόκκινα τριαντάφυλλα από τους ανθοδέσμους που τους είχαν προσφερθεί αρχικά στις γυναίκες, συναδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς που βρίσκονται εδώ. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα τουρκικά μέσα, από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και μέσα όμως από ολόκληρο τον κόσμο. Το επίκεντρο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αυτή τη κατηδίαν συνάντηση που έχουν οι δύο πρωθυπουργοί αυτή την ώρα, βρίσκεται το προσφυγικό ζήτημα και το μεταναστευτικό. Βεβαίως αυτό που αναζητείται και είναι επιδίωξη της ελληνικής πλευράς είναι να γίνουν ακόμα περισσότερα βήματα ώστε μέσα στις επόμενες μέρες και φυσικά με χρονικό ορίζοντα τη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδα να μπορέσουν να αποκρυσταλλωθούν, να οριστικοποιηθούν, να υπάρχουν τελικές αποφάσεις που θα δημιουργούν ένα έδαφος για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος και ο ρόλος της Τουρκίας, Αντώνη, βεβαίως είναι απολύτως κομβικός. Βεβαίως στο επίκεντρο της αυτής εδώ της διακυβερνητικής συνεργασίας, στο πλαίσιο του τετάρτου ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών, βρίσκονται και ζητήματα που αφορούν διμερείς οικονομικές συμφωνίες και δυνατότητες συνεργασίας. Βρίσκονται εδώ 9 υπουργοί μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ζητήματα που αφορούν, συμφωνίες που αφορούν τον τουρισμό, τον εμπόριο, το εμπόριο, τις υποδομές, τις κατασκευές, τις μεταφορές επίσης. Έχει αποσύρει τελευταίες μέρες σύμφωνα με πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρξουν συμφωνίες για αυτοπλοϊκή σύνδεση της Σμύρνης με την Θεσσαλονίκη και στη διαδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Κωνσταντινούπολη. Θα δούμε πώς θα αποκρισταλλωθούν όλα αυτά. Για την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση των δύο ηγετών. Θα ακολουθήσει, μαθαίνουμε, η οικογενειακή φωτογραφία. Εν συνεχεία, γεύμα εργασίας ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες. Θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνιών σε διμερές επίπεδο και αργότερα την ένδοση τύπου και δηλώσεις των δύο ηγετών. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Τώρα, 10 ημέρες έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώσει την επεξεργασία των λεπτομεριών.